σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κουκλοθεάτρου. Που σημαίνει. Που σημαίνει ότι γιορτάζεται αυτή η πανάρχαια μορφή τέχνης από όλους εκείνους τους ανθρώπους που αγαπούν τη μαριονέτα, το θέατρο σκιών, τις κούκλες γενικότερα. Η καρδιά του κουκλοθεάτρου και της κούκλας χτυπά στη Λάρισα, εκεί που στο Μουσείο της Κούκλας, στο μοναδικό μουσείο, γίνονται φοβερά πράγματα που έχουν αποδέκτες μικρούς αλλά και μεγάλους, οπότε ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας να επισκεφτούμε και εμείς στο συγκεκριμένο μουσείο. Ο κόσμος της μαριονέτας και του θεάτρου σκιών σήμερα γιορτάζει. Και επειδή πάντα σε μια γιορτή αποφασίζουμε αυτή η γιορτή να γίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εμείς αποφασίσαμε σήμερα η τηλεοπτική γιορτή για την ημέρα να γίνει εκεί στο μοναδικό μουσείο κούκλας στην Ελλάδα, στην περιοχή της Λάρισας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Φωτεινή Καλούδη, η οποία είναι υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγραμματισμού, σωστά Εύη? Στο Δημοτικό Κουκλοθέατρο Τυριτόμπας. Μάλιστα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Είμαστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και σας ανοίγουμε την πόρτα μας. Σήμερα το κουκλοθέατρο γιορτάζει και όλοι οι κουκλοπαίκτες βρίσκονται κοντά στις κούκλες τους και φυσικά φέρνουν τον κόσμο κοντά στο κουκλοθέατρο. Ναι. Γιατί είναι καθήκον μας και έχουμε πάρει μια σκητάλη από τους παλαιότερους και οι νεότεροι να μεταφέρουμε την αρχαίγονη αυτή τέχνη στους υπόλοιπους που πιθανόν να μην γνωρίζουν ή να μην έχει τύχει να δουν κουκλοθέατρο ή να τη γνωρίσουν από κοντά. Αν δεν κάνω λάθος, 300 χειροποίητες περίπου, περισσότερες από 300 χειροποίητες κούκλες, εκτίθενται στο μουσείο σας. Mm-hmm. Ναι, οι κούκλες, το Τυριτόμπα είναι από το 1984 λειτουργεί. Οι παλιές μας κούκλες είναι 300 περίπου. Ναι. Και έχω κατασκευάσει και έχω, ακούω και κάποιους άλλους να μιλάνε. Ναι, απλά να το διορθώσουμε τώρα. Ακούω με τα ακουστικά, ναι. Έχουν κατασκευαστεί λοιπόν, μιλάμε και άλλοι ταυτόχρονα. Ακριβώς, Μάνο μου, ας το διορθώσουμε λίγο, ο λήπτης μας, ο συνεργάτης μας. Ναι, ναι, θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, θέμα δευτερολέπτων. Πάμε. Ναι. Οπότε 600 είναι περίπου στο σύνολο. Τα τελευταία 10 χρόνια έχω φτιάξει και εγώ πάνω από 300 κούκλες. Να καταλάβετε ότι για κάθε παράσταση κατασκευάζουμε καινούργιες. Για την τελευταία μας που είναι η Μύθη του Εσώπου έχουμε κατασκευάσει 13 μεγάλες κούκλες. Και συνεχίζουμε. Το κουκλοθέατρο δεν τελειώνει ποτέ. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει στη Λάρισα. Έχουμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Διοργανώνουμε φεστιβάλ, Παγκόσμιες ημέρες κουκλοθέατρου. Συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς. Πολλές φορές έρχεται και το κουκλοθέατρο Κρήτης εδώ και τους φιλοξενούμε. Και αυτό σας είπα ότι είναι και ο στόχος μας, δηλαδή να συνεχίζουμε και εμείς με τη σειρά μας να προωθούμε αυτή την τέχνη και να τη φέρνουμε κοντά στο κοινό. Πώς κατασκευάζετε? Ξέρετε, το κουκλοθέατρο... Ναι, ολοκληρώστε. Μετά θέλω να πάω λίγο στην κατασκευή μια κούκλα, πόσο δύσκολη διαδικασία θέλω είναι. Θέλω να πω... Το κουκλοθέατρο και επισήμως στο παγκόσμιο... Στον παγκόσμιο θεατρικό πολιτισμό έχει ενταχθεί σαν τέχνη. Ναι. Απλά είναι στην Ελλάδα λίγο τα πράγματα. Όχι, να το πω. Εντάξει, είμαστε λίγοι κουκλοπαίκτες και το κουκλοθέατρο δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ ή δεν υποστηρίζεται τόσο πολύ καλλιτεχνικά από όπως άλλες τέχνες. Δεν προχωράει τόσο γοργά. Ναι, όπως το θέατρο. Είναι και τα κίνητρα πολύ... που πρέπει να δοθούν. Είναι αυτή και η μεγάλη αγκαλιά. Είναι και αυτές οι επιχορηγήσεις. Είναι χίλια δύο πράγματα. Είμαστε πάντα πίσω στην Ελλάδα. Θα το πω εγώ λίγο πιο απλά. Είμαστε πίσω στην Ελλάδα. Καλά είμαστε. Όχι είμαστε στο κομμάτι καλά, του απλά, ταλέντου. Στο κομμάτι το πώς αντιλαμβάνεται η πολιτεία τη στήριξη αυτών των καλλιτεχνών. Εκεί είμαστε πίσω. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Ναι. Σίγουρα. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι σε άλλες χώρες το κουκλοθέατρο έχει τους δικούς του χώρους, είναι θεωρείται σαν τέχνη. Να φανταστείτε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει μια σχολή. Δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας που να μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με αυτή την τέχνη. Θα το ήθελα να το δω σε αυτή τη ζωή, στη δική μας γενιά ακόμα. Και φυσικά όσα νέα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την τέχνη, καθώς σχετίζεται άμεσα και με άλλες. Μάλιστα. Τώρα, θέλω λίγο. Πώς κατασκευάζετε και να μας δείξετε και μια-δυο κούκλες. Εκεί έχουμε 300-400 κούκλες. Δείξτε μας μια-δυο. Ναι.
Οι παλιές κούκλες του Τυριτόμπα, βλέπετε εδώ ένα πρόσωπο, είναι αρκετά παλιά αυτή η κούκλα, είναι από τη δεκαετία του 90. Είναι τεχνική σεφελιζόλ. Ουσιαστικά κάνουμε μια γλυπτική σεφελιζόλ. Τα μαλλιά του είναι βαμβάκι με ρολά χαρτί. Είναι μια κούκλα που κατασκεύασαν οι δημιουργοί του Τυριτόμπα, Σοφία Φουτζοπούλου και ο Κώστας Χατζιανδρέου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε και ξυλοπολτό. Εδώ μπορείτε να βρείτε μία κούκλα που είναι άλλη τεχνική, είναι ο Δον Κιχώτης. Με διάφορα υλικά για μάτια. Είναι χρονοβόρο διαδικασία, αλλά και πολύ ευχάριστη να δημιουργήσει ένα πλάσμα που δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στη φαντασία σου και να πρέπει να το πλάσεις εσύ και να το βάλεις κιόλας να κάνει αυτά που... που θέλεις εσύ, ας είπαμε, με τις ανάγκες του έργου. Τι να ευχηθούμε. Θέλω να μας δείξετε μία ακόμα. Ελάτε, συνεχίστε. Είναι πολλές. Είναι και μία κούκλα που είναι από παράσταση ενηλίκων, γιατί το κουκλοθέατρο δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά. Η συγκεκριμένη κούκλα έχει παίξει η Μαγιακόφσκι, έχει κάνει αφήγηση ποίησης. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ποίησης σήμερα. Κάνουμε πολλές συνεργασίες και με άλλες τέχνες. Είναι πάρα πολλές οι κούκλες. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τους επισκέπτες που. Τι να πούμε, να βρεθούμε από κοντά εκεί, να σας θαυμάσουμε και να σας γνωρίσουμε και να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εκεί. Ένα μεγάλο μπράβο, πραγματικά μας γυρίζεται αρκετά χρόνια πίσω. Μία τέχνη που πρέπει να στηριχθεί και πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Παρόν υπάρχει και συνέχεια, μακάρι να υπάρξει. Είμαστε σίγουροι, αν σταθούμε στο ταλέντο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Δική μας η χαρά. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Κρήτη.